Όσον αφορά στις εξελίξεις στον Brexit, ποιο είναι το δικό σας το σχόλιο? Φαίνεται ότι πάει μακρά η βαλίτσα. Το Brexit, είτε με συμφωνία είτε χωρίς συμφωνία, εκτιμώ ότι θα πραγματοποιηθεί. Αυτό που πρέπει να καταγράψουμε είναι ότι σε οποιαδήποτε χώρα, ακόμα και χώρες ισχυρές όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, όταν μπουν τα εσωτερικά ζητήματα, τα εσωτερικά τερτύπια, οι προσωπικοί ανταγωνισμοί, οι κομματικές σκοπιμότητες, το μόνο που ζημιώνει είναι η χώρα. Και η εικόνα της άλλοτε κρατεάς αυτοκρατορίας της Αγγλίας έχει τρωθεί ανεπανόρθωτα. Αυτό επίσης που πρέπει να μας προβληματίσει είναι ο ακραίος πολιτικός λόγος που διαχέεται παγκόσμια. Έχασε η παγκόσμια κοινωνία την ισορροπία της. Χρειάζεται σωστές ευρωπαϊκές πολιτικές να επανέλθει ο ορθολογισμός στα πολιτικά δρόμενα. Διαφορετικά, να μην μας προκύψει κανένα ατύχημα πολιτικό που θα είναι εκτός ελέγχου. Έχετε αναφερθεί στα όσα γίνονται που πλήττουν τη Μεγάλη Βρετανία. Μπορείτε να πείτε ότι και εδώ, σε μια πολύ δύσκολη φάση του Κυπριακού, γίνεται το ίδιο? Είναι ένα μήνυμα, αν θέλετε. Το εσωτερικό μέτωπο γίνεται θρύψαλα κάθε μέρα από τα πολεμικά ανακοινοθέντα των κομμάτων, αλλά και το τοξικό κλίμα. Αγνοώντας όλοι μας ότι για να βρούμε λύση χρειάζεται πρώτα και πάνω απ' όλα η καλή βούληση της Τουρκίας, η καλή συνεργασία με τους Τουρκοκύπριους, και πρέπει πρώτα και πάνω απ' όλα να επαναρχίσει ο διάλογος, που ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι έτοιμος, όταν και εφόσον οριστικοποιηθεί η πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα, να είναι παρόν. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Κάθε μέρα καταγράφονται νέα τετελεσμένα, απαράδεκτα και παράνομα, αλλά ο χρόνος περνά και πολύ φοβούμαι ότι όχι μόνο τσιμεντώνονται τα τετελεσμένα του 1974, αλλά βλέπουμε καθημερινά νέα τετελεσμένα και στη θάλασσα και στα Βαρόσα. Χρειάζεται εθνική περισυλλογή και ενότητα. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει δηλώσει ότι είναι ευχαριστημένος από το ταξίδι του στις Βρυξέλλες, ότι πήρε εκείνα τα μηνύματα. Πιστεύετε ότι και με την αναστολή στον πόλεμο της Συρίας, ενδεχομένως πλέον να φαίνεται έτσι λίγο φως στην άκρη του τούνελ για να επαναρχίσουν οι συνομιλίες? Είναι πολύ σημαντικό πολιτικά το ότι ομόφωνα όλοι οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 27 αρχηγοί κρατών, έστειλαν ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς την Τουρκία: την καταδίκη των παράνομων και έγνομων ενεργειών, που συνοδεύεται και με συγκεκριμένα μέτρα εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, ευχόμαστε αυτό το μήνυμα να ληφθεί στην Άγκυρα, να γίνει η σωστή αποκωδικοποίηση και να δείξει επιτέλους η Τουρκία την καλή της θέληση να εγκαταλείψει τις έκνομες ενέργειες και να επαναρχίσει ο διάλογος.